Πάμε. 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 Πρέπει να έχει 3 ή 4 Dondorex εδώ μαζεμένα. Όλα τα σκατά εδώ. Πρέπει να έχει 3 ή 4 Dondorex μαζεμένα. Φοβάμαι λίγο. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Survival Evolved στο Modded Server. Γεια σου Γιάννη. Γεια σας. Είμαστε πάλι στο Modded Server. Στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε τέμα αυτό το Manticore. Πάρα πολύ ωραίο. Θα μπορούσε να ήταν και πιο δυνατό, αλλά εντάξει, καλό είναι. Κάσχημα είναι, τι ωραίο ρε. Αλλά είναι εντάξει. Σε λιοντάρι είναι, δεν ξέρω γιατί, μου θυμίζει λιοντάρι. Όντως είναι. Λιοντάρι σε συνδυασμό με σκορπιό. Ναι. Όχι. Σκουπετάει. Ναι. Και dragon. 3-1. Και... Ναι. Είναι μυθικό πλάσμα από ό,τι ξέρω. Ναι. Θα το ονομάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Έχω ήδη διαλέξει όνομα, μην αφήσετε σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, σήμερα λέω να πάμε για άλλη μια εξέλιξη στους αλλόσαυρους. Παίρνω εγώ τον Άρη, πάρε εσύ τον, τον θα γίνω Ρεξ. Έρχομαι. Τον αριστερό. Για να δούμε, θα γίνει αυτό που λέει. Για να δούμε. Λοιπόν, το αφήνω εδώ. Ελπίζω ότι δεν θα πέσει από κάτω. Μπήκα μπροστά να... Βασικά εννοούσα δεν θα πέσει από κάτω όταν κάνει την εξέλιξη που πετάγεται με την όψη πέρα. Α, ναι, ναι, ναι. Αν πέσει θα να το πάρουμε, εντάξει. Θέλει ηλικία 35 και έχει πάει 44, κομπλέ είμαστε. Τα υπόλοιπα υλικά τα έχουμε, δεν είναι κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε. Πατάω. Άστο και το άλλο μέσα, δεν θα ξέρω εγώ. Θέλω να κάνεις λίγο όψιθεν. Ναι, μωρέ. Δεν νομίζω να πάθει τίποτα, αλλά γιατί όχι. Να το δούμε από μακριά τι κάνει. Είναι. Γίνε. Πρέπει να πάει μέχρι πάνω όλο το μπλε. Ωραίο είναι το Arc Eternal από μέσα πάντως. Ναι, ναι, ναι. Έλα. 3, 2, 1. Τι 3 έγινε. Wow. Έμπρελα. Ένα Sagittarius Rex. Ναι, με πράσινη ράχη. Και αυτόν μπορούμε να τον καβαλήσουμε χωρίς άντλου. Wow, είναι ωραίος. Αχ, δεν έχει σλότ για σάντλ. Όχι. Okay. Λίγο αργός. Με shift κάτι γίνεται. 1,6 εκατομμύρια health, 1000 μίλι. Και για την επόμενη εξέλιξη θέλουμε ηλικία 50. Κάνε ένα πρόβλημα. Πάμε να κάνουμε και αυτόν εδώ. Τσακ, τσακ, τσακ. Για να δούμε τι θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, σε αυτόν εδώ το Rex θα του δώσω ένα τέτοιο. Και ένα τέτοιο. Πολύ ωραία. Και περιμένουμε τον άλλον. Κάτι μου λέει ότι θα γίνει ίδιος. Δεν ξέρω τι. Λες, ε. Για να δούμε. Ναι. Μπράκμα είναι και λάθος. Πάντως ωραίο που κρατάει το αρχικό level, οπότε ξέρουμε ότι θα είναι super duper level. Ναι, ναι. Λοιπόν. Oh, ναι, ίδιος είναι. Male boosted, ωραία. Ναι, καλό. Αυτός είναι female και αυτός είναι male. Πάρε και εσύ ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Μια μιαμ. Για να δούμε. 1015 μίλι. 1064 μίλι. Αυτόν θα πάρω τελώς τυχαία. Ναι. Ωραία. Έλα εδώ στην άκρη να κάνουμε ένα ωραίο teleport.
Αν νομίζω θα λέγεις Salto Mortale. Όχι, όχι. Έχω βάλει ένα καινούργιο teleporter. Που είναι εδώ. Ελπίζω να έρθεις κι εσύ. Όχι. Δεν πειράζει. Αυτό. Έλα, κάνε teleport πάνω μου. Οπα, από πάνω μου. Πού είσαι? Πετάς, κατέβα. Κάνω να κάνω πάνω σου. Όχι από πάνω μου. Γύρνα πίσω, Γιάννη, που πας, μη φεύγεις. Εντάξει. Για να δω πόσο damage κάνω. Ναι. Οκ. Okay. Δεξί κλικ έχουμε. Έχουμε. Αχ, δεν έχουν περάσει το TLC update και δεν χαίστηκε το Parasaur. Με το C το έκανα αυτό. Ποιο? Το C. Οπα, τι σαν να... σαν να μασάει, να τρώει. Α, 26.000. Ενώ με το αριστερό κλικ, πάλι κοντά. Α, το ίδιο είναι. Βασικά είναι το ίδιο ακριβώς. Να, να δούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουν κάνει αυτό. Να. Ναι, ακριβώς το ίδιο. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Speed 100%. Για να δούμε το 200. Τέλειωνε. Τέλειωνε. Oh. Καλύτερο το 200. Ναι, περίμενε. 10 level up είναι. Ακριβώς. Κάνει 11.700 damage. Oh no. Α, δεν έχει πεθάνει ακόμα. Λίγο, θέλω να δω λίγο πόσο warm κάνω χωρίς Med Boosted. Περίμενε. Πάω εδώ. Κάνω, όχι, 13 ήταν ο Σκορπιός Med Boosted. Κάνω 19.700. Okay. Έλα εδώ κοντά μου. Ναι. Yep. 26, ωραία. 26.000 κάνω όταν είσαι κοντά μου. Ωραία. Μια χαρά. Και όταν είσαι μακριά μου κάνω... Όχι, ήρθες πάλι. Έκανα λιγότερο. 19.700. Και... έχω και step damage. 100. Από ό,τι είδα, 100 step damage. Μπράβο. Να τους σκοτώσουμε. Είναι και στα mate boosted, νομίζω. Λες. Άου. Τρώμε ξύλο. Ναι. Έλα. Δεν πεθαίνει. Κοίτα εδώ. Έχει κατεβάσει πολύ χέλ. Έτσι, μέση σκοτεύω. Έλα. Έρεξε από τα λίγη. Ναι. Κοίτα εδώ. Πόσο ο χέλ έχει ακόμα. Το κάνω knockback τουλάχιστον εγώ. Να δούμε. Κοντεύει. Α, έχεις και εσύ ένα εσύ και ένα εγώ, Ναι. Α, έχουμε να σε βοηθήσω αυτό. Μην κάνω τζάμπα τάκ. Πρέπει να κάνω heal νομίζω. Δεν βλέπω να το γλιτώνω. Έκανα. Αν δούμε τα level, άμα είναι, το κάνουμε μια και έξω. Δεν πειράζει, εγώ έκανα γιατί ήμουν πολύ κάτω. Λοιπόν, δίνω μίλι. Τέλεια. Και δίνω και health. Ακόμη πιο τέλεια. Είναι σαν να περνάει μηχανάκι ο ήχος που κάνει. Έχεις ένα σκορπιό από κάτω σου. Εντάξει. Έβλεπε τον παίκτη σου. Αλλά δεν μπορούσε να σε φτάσει και στο Rex δεν έκανε τίποτα. Τι 94. Τόσο πολύ έκανες, μπράβο. Μονό. Εντάξει, καλά είναι. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πόσο έκαναν οι αλλόσαυροι. Πρέπει να κοιτάξουμε βίντεο. Τι είναι αυτή η σκόνη? Ναι, αμοθίελα. Καινούριο. Sandstone, Darude. Είχε κάνει πάλι ένα update το χάρτη, αλλά δεν κοίταξα τα patch notes. Έλα εδώ. 2.94, για πάμε βάρεσαι το τέτοιο. Ωπ, έρχεται Death World. Έλα. 21. Έλα, σου λέω. Έρχεται. Να το. Όπα, μάλλον το φάγα εγώ. Προσπαθώ να φάω το μάτι πίσω μου. Βοήθα λίγο. Έχω βρει. 2.11.
21. 94. Λου... Το φάγαμε. Εσύ το... Νομίζω ναι. Πάμε να βρούμε κανένα... Θα τσάβω λίγο γκάμα. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Για να βρούμε... κοντά. Ωπα, ήθελες ναι. Να δεις κάτι. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Κοίτα, υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία αυτές οι αμοθύλες. Λίγο χαμηλά. Βλέπεις, ναι, παντού. Ναι, εκεί πάλι. Ωπα, το ντορέξ. Γιγανοτόσαυρος. Σε νύχτα εδώ. Μπορεί. Καλά φάμε το γιγανοτόσαυρο. Α. Οκ, δυσκολευτήκαμε. Αν πάμε μπροστά εδώ, θα βρούμε Dodorex. Για να πάρουμε ναι. Και tokens. Ω, oh, ναι. Κάπου μπροστά εδώ βγαίνουμε συνήθως. Οπα. Κατός. Καλώς τα. Πάω και εδώ μερικά τέτοια. Παπάνω, ποιος με βαράει. Κάτι προσυνείδη εκεί. Poison θαλακόλαιο. Λοιπόν, πάμε. 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 281 κάνω τελικά. Με make boosting. Μια χαρά. Α, το φάγαμε. Βέβαια μου έκανε αρκετό damage. Περίπου το 25% του health μου. Oh no. Και ακόμα πέφτει. Ωραία. Και έχει κι άλλο εδώ αριστερά. Έλα. Ωραία φωτιές. Θα χρειαστώ heal τώρα στη μέση της μάχης. Έφυγε. Α, πολύ εύκολα. Παίζει να ήταν χτυπημένο ήδη. Χιλ. Μπράβο. Το κοίταγα, δεν ξεχάστηκα, μην φοβάστε. Το λέω γιατί ήταν πολύ ωραία κάτω. Ωραία. Και βλέπω και πολλούς καπνούς εδώ. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται μπαρμπεκιού. Οκ. Πολύχρωμη καπνή. Έχει μπλε, κίτρινους, κόκκινους. Είναι φωτιά από τον καζάκι αυτή. Κάτι κοκκινίζει εδώ. Όχι, και εδώ αριστερά μου έχει. Τι είναι αυτό. Δεν εννοούσα αυτό βασικά. Αυτό τι είναι εκεί. Πράσινο. Α, για τύρανους. Οκ. Ο γιατύρανος, γιατί δεν πεθαίνει. Τι λένε, δεν θα είναι ρε. Prime 580, γι' αυτό δεν πεθαίνει. Και βλέπω τον Dodorex. Ναι. Από πίσω. Τσάτσικα. Δεν με πέτυχε. Όχι, τώρα με πέτυχε. Δεν πέτυχε. Τώρα το πέτυχα και εγώ όμως, εσύ βασικά. Ω, ναι. Δεν βλέπω τίποτα με αυτούς καπνούς. Είναι και η νύχτα. Ναι, ναι. Και φωτίζει πολύ έντονα. Σκότωσε ένα τζερμπόα. Δεν το θέλα. Και άλλα πράγματα κόκκινα εδώ. Wow, έλα, έχει πολλά πράγματα. Κάτι κοιμάται. Λοιπόν, εδώ θα χαλάσουμε όλα τα healing potions. Μπέλε. Πάμε. 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 Πρέπει να έχει 3 ή 4 Dodorex εδώ μαζεμένα. Όλα τα σκατά εδώ. Πρέπει να έχει 3 ή 4 Dodorex μαζεμένα. Φοβάμαι λίγο. Τι φοβάσαι, ιδέα. Κάνω heal. Τελώς. Ναι. Βγάζω τον γκάμα. Όπα, έχει σκόνες εδώ. Ναι. Είναι από τους καπνούς, από τις φωτιές. Πρέπει να είναι καινούργια εφέ πάντως, ναι. Κι άλλο εδώ. Τι είναι αυτό, Rex. Δεν μπορείς να το σημαδέψω. Κι άλλος Rex. Σαν να έχει πολλά ζώα εδώ σήμερα. Σε αυτό σημείο νομίζω πάντα έχει. Είναι ωραίο σημείο για εξπάρισμα. Όντως, ναι. Έλα, μπράβο. Δεινό παθό. Εγώ με. Αυτά τα μικρά ζωάκια όταν σου έρχονται από πίσω και σου θα κάνουν τα πόδια από πίσω, δεν μπορείς να τα πετύχεις με τίποτα. Ναι, έτσι. Έλα. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, Dodorex. Μπράβο. Πω, θα μαζέψουμε πάρα πολλά token σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Να κάνουμε καμιά καλή εξέλιξη την επόμενη φορά. Πάμε εδώ. Ναι, άντε πως και κάνουμε κάτι. Να κάνουμε κάτι πιο σοβαρό. Καλή ρεξ πάντως, καλή έχουμε βγει. Ναι, μια χαρά είναι. Ειδικά είμαστε τυχεροί που βγήκανε και made boosted. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάρε regen. Q
Και αν και τους... δεν μπαίνει 50%, λίγο λιγότερο είναι. 33%. Τόσο 50, δεν 50. Είναι. Τόσο α, είναι. Όμως. Μπορεί να κάνει και λάθος. Ναι. Ναι, νομίζω τόσο είναι. Ωραία. Αλφα Ράπτορ. Και. Δεν βαριέσαι. Τι είναι τα αλφα. Αυτό που φοβόμασταν. Αλφα Ράπτορ παλιάτυρο. Να, έλα κι άλλο. Όχι, μην μπαγκάρα εδώ πάνω στα κόκαλα. Εντάξει. Πάμε. Πάμε. Πάμε, λέω. Πάμε, λέω. Δεν βλέπω, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω μπαγκάρει πάνω στα κόκαλα. Εντάξει. Ναι, είναι γιατί είναι τα γκρίφι. Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Θα κάνω σκόνη. Καλά, είχα πάει σε ένα σημείο στο προηγούμενο επεισόδιο που δεν ήσουν. Ναι. Παίζει να έχει 15 γκρίφιν, 20 στο ίδιο σημείο όλα μαζί. Ω, Παναγία μου. Δεν ξέρω γιατί, γενικά βγαίνει. Κοίτα εδώ τι γίνεται από γκρίφιν. Τι γίνεται, ρε, τσιλικά πέρτ, τσιλικά πέρτ. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί βγαίνουν έτσι μαζεμένα όλα. Έλα, έλα. Τέλεια. Βασικά νομίζω κάπου από εδώ ήταν αυτό το σημείο που σου έλεγα. Ναι, απλά μάλλον. Λίγο πιο μέσα. Είχε τα πολλά γκρίφιν. Δεν θυμάμαι να έχει τόσα γκρίφιν. Για ακολουθά από εδώ. Το update. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και δεν ξέρω αν φταίει ο χάρτης ή αν φταίει το mod που έχει τα γκρίφιν. Α, μπορεί. Πάντως αν κάποιος θέλει να κάνει τα γκρίφιν εδώ να έρθει. Ναι. Θα βρει ό,τι γουστάρει. Βέβαια είναι όλα απλά γκρίφιν, δεν βλέπω να αυτά, έχει. Ναι, όντως. Modded. Αμώ τα αυτά τα κόκαλα μπαίνω αλλά μέσα τους. Και τα απλά να μην κάνουν καλό νταματζάκι. Ναι, λογικά θα δουλεύει και η βουτιά. Δεν δουλεύει στα ναι, modded. Στα άλλα δεν δουλεύει. Κάπου μπάγκαρα, έρχομαι. Ωραία, γκρίφιν. Να κάνω λίγο γύρω-γύρω και ξεμπαγκάρεις. Τα κόκαλα είναι από εκεί κάτω, μάλλον. Ναι. Έλα. Έλα. Κοίτα, είχα κάνει heal και κοντεύω. Ξέρω εγώ, έχω χάσει το 1 τρίτο μόνο από τα γκρίφιν. Έρχομαι. Βοήθεια. Να είναι δυνατά ζώα, ρε. Ναι. Ωραία. Πολλά γκρίφιν. Ναι. Γενοκτονία των γκρίφιν, τίτλος ναι. Επεισοδίου. Α, χήκαμε. Δεν βρήκαμε και το σημείο που σου έλεγα. Α, δεν πειράζει. Πάμε μπροστά εδώ, μήπως βγάλει καμιά Broodmother. Πάμε κανένα token ακόμα. Ναι. Εύκολο. Πώς έχω μαζέψει, έχω 6. Wow, και έχεις εσύ άλλα 6, να φανταστώ. Ναι, ναι, ναι. Σκότωσα 2 drone. Γιατί το σκότωσα αυτό τώρα. Και να φας τα σκατά. Κοιτάξτε, απέφυγα. Κάπου εδώ δεν βγάζει την Broodmother. Πού είναι. Να. Ακουστεί. Πούσε μόνο η Broodmother. Λογικά με το που την κάνει spawn θα ακουστεί αμέσως. Show yourself. Κάτι πατάω τώρα συνέχεια, δεν ξέρω. Τι πατάς. Κάτι με γκανέβρα, κάτι με λακκίες. Α, ναι. Δε, έχουμε περάσει το σημείο που βγαίνουν οι Broodmother. Πάμε πίσω. Υποχώρηση. Μ' αρέσει που ρίχνει τα δέντρα έτσι εύκολα. Ναι, ναι, και εμένα. Φαντάζεσαι να μπάγκαρεις όλα αυτά τα δέντρα. Παναγία μου. Μερικές φορές κόβει λίγο φόρα. Όπου με τα νεύρα. Αλλά μπορεί να είναι και θέμα του σερβερ αυτό, ας πούμε. Να μην α, μπορεί να τα περνάει κανονικά απλά. Ναι. Να μην το αντιλαμβάνεται αμέσως στο παιχνίδι και να νομίζω ότι κολλάει. Ναι. Ναι, γιατί δεν φαίνεται να χάνει φόρα. Ναι, σαν να τηλεμεταφέρεται μετά. Πάει λίγο μπροστά, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ξέρεις τι. Για πες. Εντάξει, τώρα Broodmother δεν βλέπω να βγάζει. Ναι. Επειδή μου το λένε πολύ καιρό στα σχόλια και γενικά δεν θέλω να τους χαλάω χατήρι. Έστω και αργά. Α, ναι, έστω και αργά κάνω αυτά που μου ζητάνε. Οπα. Καλά. Θα ήθελα να κάνουμε tame ένα φίδι. Ω, ένα λαόφι. Ένα, ναι, δεν ξέρω, κάτι θα βρούμε. Οπότε για έλα προς τα δω. Να δούμε.
Μήπως βρούμε κανένα καλό λεβελάκι. Έτσι, χωρίς να ανοίξουμε το teleporter, το transmitter. Ναι, ναι. Μήπως βρούμε κανένα καλό λεβελάκι από εδώ πάνω, έτσι. Να, αυτό ας πούμε. Αλλά μάλλον θέλουν το άλλο, το πράσινο. Πράσινο νομίζω θέλουν. Αυτό είναι λαόφις κροταλιοειδές, αλλά είναι ένα μικρό level. Ίδιο είδος πάντως είναι. Ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί μερικά βγαίνουν σε τέτοιο χρώμα. Το άλλο χρώμα είναι πολύ πιο ωραίο για φίδι. Ναι. Κοίτα και εσύ πως βρεις κανένα. Κοιτάζω, κοιτάζω. Αν δούμε και δεν βρίσκουμε, εντάξει, θα βάλω το transmitter κάτω να βρούμε. Ναι. Αυτό είναι απλό φιδάκι, στάνταρ. Να. Ήταν μικρούλι. Δεν είναι και μικρό σε μέγεθος. Α, πέφτω. Ω, βρήκα ένα. Για εδώ τι level είναι. Δεν έχει πολύ φορτά μάτς. 80 ή... Μικρό. Level dead. Ναι, κανένα λίγο πιο μεγάλο, να αξίζει τουλάχιστον, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα είναι πολύ καλό. Οπότε τουλάχιστον να είναι καλό level. Κι άλλο 80, γαμώτο. Α, βρήκα ένα εδώ. 80, τα ίδια βρήκαμε. Τι, όχι, θα σκοτώσει. Α, κάτι έχει με το level 80 αυτό το είδος. 3 level 80, τι γίνεται. Εδώ έχει δύο μαζί. Αν είναι και στα level 80, εντάξει. Λοιπόν, 360 και 220. Ωραία, το 360 ας πούμε καλό, δεν είναι. Καλό τσικό ακούγεται. Εντάξει, μέτριο. Level 100. Λοιπόν, για να δούμε τι γράφει. Εντάξει, κανονικά με κρεατάκι γίνεται tame. Μπορώ να ρίξω βελάκι από εδώ πάνω. Απλά δεν βλέπω να πετυχαίνω κάτι. Το πέτυχα νομίζω. Ωραία. Μπορεί και όχι. Βρήκα level 580. Ναι. Θα περιμένω εδώ. Οκ, το σκοτώνω αυτό γιατί ούτως ή άλλως νομίζω του ρίξα και ένα βελάκι παραπάνω. Α, πλάιν. Έλα πάνω μου. Να δω λίγο τι είναι αυτό. Αμέ. 200. Έχεις συνταγμένες, μήπως και είμαστε κοντά να μην κάνω teleport. Βεβαίως. Είναι 84-50 περίπου. 84-50 περίπου. Α, εδώ είσαι δίπλα. Δίπλα, λέω λόγος. Α, είσαι, έχεις πάει μακριούτσικα. Σε βλέπω. Ναι, βγάζω όπλο πάνω από το Rex. Ναι, ναι. Αυτό εδώ είναι. Ω, ναι. Πέτυχα. Όπα, θα πέσει μένα. Θα πέσει μένα, περίμενε. Ωραία. Του ρίξε και δεύτερο. Έπεσε. Ναι. Μπορεί να έχει πέσει και πριν του ρίξει, δεν ξέρω. Μπορεί. Α, δεν πειράζει. Έρευνα λίγο Primeit. Μπορεί και όχι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Ω, είναι ψηλά. Κουνήθηκε. Ίσχυες. Ναι, α, επειδή τρώει και καλά. Ωραία, 3 θα φάει. Από κουνούργιες με νησιάνε να τρώει. Ναι. Έλα. Εν τω μεταξύ, στο Awesome Spyglass λέει ότι θέλει 3 Raw Mutton ή ένα Primeit. Ένα Raw Meat. Ή ένα Raw Meat. Ένα Raw Meat. Ένα Raw Meat ή 3 Mutton. What? Γιατί? Καμία συνάφεια, ναι, δεν ξέρω. Τώρα γιατί έφαγε ένα και σταμάτησε. Α, δεν αδειάζει το food αυτά τα βελάκια. Περίμενε. Taming food, πάρτο. Πού πήγε. Πάλι τεντώθηκε. Έλα. Δεν τρώει, έχει μείνει και 40. Να το, έφαγε. Γιατί ωραία, κάθε φορά που τρώει τεντώνεται. Έγινε. Μάλλον για να χωνέψει. Yeah, κουλουριασμένος, όταν τρως εκεί στο κρεβάτι κουλουριασμένος, δεν είναι καλό ας πούμε. Ναι. Λέω να το κάνω pick-up. Κάντο, κάντο. Έχω δει ότι μπαγκάρει λίγο και όντως είναι... Μου έχει πάει στα πόδια. Λίγο περίεργο.
Ηλία, είσαι ναι. πολύ χαρούμενος. Τι είναι αυτό μπροστά σου? Κάτι μου κρέμεται. Πού είναι, έχει μπει μες στο Rex. Παναγία μου, ναι. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό το θέμα. Πάμε λίγο στην παλιά βάση, εκεί που έχει πιο αδύναμα ζωάκια, έτσι λίγο να το δοκιμάσουμε. Πάμε. Ρε, θα σχωθώ χιαστή τώρα, έτσι. Ναι, μπες. Έτσι. Εδώ είμαστε. Πώς βγαίνουμε από εδώ μέσα? Με άλμα. Ναι. Αλλά δεν κάνει κάτι. Δεν το βλέπω. Σοβαρά τώρα, δεν μπορεί να βγει. Όχι. Αν ανοίξεις την πόρτα, δεν Δεν νομίζω να χωράει ο Rex από αυτή την πόρτα. Αλλά μπορεί να έχει το παλιό μοντέλο. Λες. Τέλος πάντων, θα έρθω εδώ και θα τον κάνω teleport. Βγήκα! Βγήκες! Το είπα! Ωραίος. Πώς το λένε, Evolution Rex. Εσύ έχεις το αρσενικό, οπότε αυτό είναι το δικό μου. Ναι. Για να δούμε. Α, φοβερό. Τον αφήνω εδώ σε passive. Ωραία. Να του γεμίσω λίγο και το φαγητό. Είμαι. Εδώ δεν πρέπει να βρεθεί κάτι να του αδειάσει το φαγητό. Λοιπόν. Ωχ! Tech try. Wow. 6 εκατομμύρια torpor, 1,5 εκατομμύριο health. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα αυτό που πάω να κάνω τώρα. Για να δούμε. Εγώ πόσο health εδώ έχω? Είμαι. 680.000 health. Εντάξει. Παίρνει και saddle. Καλό αυτό. Λοιπόν, του ρίχνω μία. 9.000 health του κανά, 9.800 damage. Ναι, δεν πρόκειται να το σκοτώσεις ποτέ. Τόρπορ δεν βλέπω να του κάνω. Άου. Ω, Παναγία. Τόρπορ του έκανα 76 τόρπορ μόνο. Υποτίθεται, δεν ξέρω, μου λέγανε ότι κάνει πολύ τόρπορ το φίδι. Εγώ τους έλεγα όχι, αλλά επιμένανε. Ναι. Ναι, δεν κάνει τίποτα. Ακόμα και το Lightning Pteranodon κάνει περισσότερο Torpor. Ναι. Δεν πειράζει. Εγώ ήθελα να τους κάνω το χατήρι, ακόμα και αν δεν είναι δοκιμάσω. Τόσο καλό, ναι. Ναι, ναι. Να ρίξουμε μία στο Parasaur. Στο Parasaur. Το καλό του είναι ότι είναι πολύ όμορφο. Ναι. Το είναι πολύ ωραίο. Διακοσμητικό. Ναι. Και δεν πετυχαίνει και καλά, δώσεις κάτι φορές. Κάτι το οποίο ίσως να μπορώ να το ρίξω unconscious. Αυτό εδώ. Ένα απλό Rex. Όχι. Κάτι που να έχει 10.000 health. Αυτό εδώ, ας πούμε, έχει. Ναι. Δεν το πέτυχα. Το πέτυχα. Ωραίο. Άου. Τι μου κάνει? Θα με κοιμήσει. Α, θα πέσει με ένα hit. Χα. Σε αυτό έκανα 40.000. Ίσως τα άλλα να ήταν, δεν ξέρω, κάτι. Οχ, ναι. Μάλλον το, εκείνο το tech trike ήταν, είχε ανοσία σε αυτού του είδους. Α, το... μπορεί. Σκότωσε. Άρα τώρα πρέπει να δοκιμάσουμε κάποιο δυνατό να βρούμε το συνολικό του. Να δούμε το poison pteranodon. Θα πέσει 33.000, 30 κάτι χιλιάδες. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή έχει περάσει αρκετή ώρα στο βίντεο, θα το κοιτάξω. Ώρα, ναι, θα το κοιτάξω εγώ εκτός κάμερας. Αλλά ό,τι και να είναι, δεν θα είναι σαν το Prime Pteranodon που κάνει 3 εκατομμύρια Torpor. Έκαλα αυτό από clear. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Βασικά καλύτερα να το κάνω pick-up. Ναι. Εδώ. Έλα να γίνουμε χιαστοί πάλι. Πάμε, Ηλία. Ή έτσι, μούρι με μούρι. Τέλεια. Και πάμε εδώ και εδώ. Ω, Παναγία. Έκανα δεξίκλικ, αλλά κόπηκε. Α, δεν ήρθα. Δεν πειράζει. Εγώ έφτασα. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ πέρα. Και... εδώ. Παρκαρά. Μια χαρά είναι. Άσε και το φιδάκι μας εδώ.
Λοιπόν, αφήστε κάτω στα σχόλια τις προτάσεις σας για όνομα. Για το φίδι, το οποίο λέγεται Laophis crotaleoides. Με γλύφει με τη γλώσσα του, μπλιάχ. Αφήστε τις προτάσεις για ονόματα για τους... αυτούς είπαμε θα τους... εντάξει, αφήστε ονόματα, γιατί ώσπου να τους ξαναεξελίξουμε θα περάσουν αρκετές μέρες, οπότε ας έχουν ένα όνομα. Ναι, ναι, ναι. Κάποιος βέβαια μου είχε ήδη προτείνει όνομα που μπορώ να το δώσω από τώρα. Έγινα Ρεξ. Αυτός που έλεγε θα γίνω Ρεξ, τώρα έγινε έγινα Ρεξ. Ωραίο, ωραίο. Και δεν είναι αρκετά κίτρινος. Σαν πορτοκάλι είναι, εγώ το βλέπω έτσι. Το φίδι, ας πούμε, είναι κίτρινο, ξεκάθαρα. Ναι, είναι λίγο σαν μουστάρδα ένα πράγμα. Τόσο πάντων. Μουστάρδι με πράσινο. Αφήστε τις προτάσεις για ονόματα. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε. Subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια επεισόδια. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα comments και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας! Γεια σας!